Κυρία Θεοδωρίδου, είστε εδώ μαζί μας. Είμαι εδώ, ναι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, προηγουμένως έκανα έτσι μια εισαγωγή για να σας παρουσιάσω. Θα πω ξανά όμως πόσο χαίρομαι που είστε μαζί μας στο Pressing και στο Libero από τις Βρυξέλλες, γιατί όλα όσα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα νομίζω είναι πολύ σπουδαία και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Θεοδωρίδου, θα ξεκινήσω από την κουβέντα μας από την καλλιτεχνική κολεκτίβα Ερήμενη Protocol. Ίσως κάποιοι την ακούνε για πρώτη φορά. Έχει όμως να κάνει με αυτούς τους ειδικούς της καθημερινότητάς μας και επειδή μιλάμε από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Εσείς από το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θέλετε να αναδείξετε τα προβλήματα της πόλης. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και την καταγγελία για άλλες οπαδικές κινήσεις και για βία η οποία προέρχεται από τον οπαδισμό, σκεφτήκατε, πολύ εύστοχα φυσικά, να δώσετε τις λύσεις μέσα από το θέατρο. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας για αυτή την προσπάθεια και στη συνέχεια νομίζω ότι η κουβέντα μας μπορεί να ανοίξει. Ωραία. Καταρχάς δεν είναι αρκετά φιλόδοξο να θέλουμε να δώσουμε τις λύσεις. Μακάρι. Σίγουρα θέλουμε να προβληματίσουμε. Θέλουμε δηλαδή να αναλογιστούμε συλλογικά τι συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα στην πόλη, σε κοινή θέση, σε μια γειτονιά, ένα τόσο παράλογα βίαιο περιστατικό. Και τώρα... αυτός είναι ο στόχος μας, να μαζευτούμε και να συζητήσουμε τι συμβαίνει με αυτού του είδους τη βία, από πού προέρχεται, αν όντως σχετίζεται με τον οπαδισμό και τι είδους οπαδισμός είναι αυτός, ή τι άλλες ομάδες ή τι άλλα ένστικτα μπορεί να βρίσκουν χώρο μέσα σε αυτό που ονομάζουμε οπαδισμό. Δεν ξέρω, δεν είμαι ίδια οπαδός τόσο φανατική, παρακολουθώ παρόλα αυτά κυρίως μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έχω διαβάσει όμως πολύ καταπληκτικό βιβλίο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τι σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πάντα θεωρώ ότι η σχέση του θεάτρου και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ είναι πολύ κοντινή, πολύ πιο κοντινή από ό,τι θα νόμιζε κανείς. Γι' αυτό μου αρέσει να βλέπω ομάδες να παίζουν, γιατί με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε και εμείς το θέατρο. Είναι φοβερό, δηλαδή, φοβερή αυτή η αντίληψη του γηπέδου και το τι θα πει να έχει τις αντένες σου ανοιχτές στο που βρίσκεται ο καθένας και να παίζει συνεχώς μπάλα, όπως λέμε και εμείς στο θέατρο. Οπότε, από αυτή την άποψη, υπάρχει κάτι πολύ στενό με την τέχνη και με τη φιλοσοφία στον αθλητισμό, κυρίως στον ομαδικό αθλητισμό. Τέτοια περιστατικά έρχονται από κάπου αλλού. Φυσικά σχετίζεται και με το που πηγαίνει ο αθλητισμός. Τώρα δεν ξέρω, το έχω πάρει ήδη το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, για εμάς ο στόχος είναι μέσα από την τέχνη, δηλαδή μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο προτείνει εναλλακτικές για το πώς να ζούμε μαζί, ακόμα και όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες δημόσιες δράσεις που θα αναδείξουν αυτή τη συνύπαρξη μέσα από την διαφορετικότητα. Θα πάμε σε αυτές τις δράσεις και θα μας τις εξηγήσετε σε λιγάκι. Άλλωστε μέσα στον Ιούνιο πρόκειται να ξεκινήσουν οι πρώτες, ναι, αν δεν απατώμε. Θέλω τώρα, να, με βάση τα όσα μας είπατε, να ρωτήσω το εξής. Θεωρούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε είτε ενεργά είτε από τη θέση των σχολιαστών, των δημοσιογράφων με τον αθλητισμό, ότι ενδεχομένως υπάρχει αναλγησία από την πλευρά και της πολιτείας και πολύ φοβάμαι και των πολιτών. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μέσα από το θέατρο και για να το γενικεύσω αν θέλετε, μέσα από την τέχνη μπορεί κάτι τέτοιο να επουλωθεί, δηλαδή πώς μπορεί η τέχνη του θεάτρου να επουλώσει αυτές τις πληγές? Κοιτάξτε, η αναλυσία που λέτε σχετίζεται για μένα με ενός είδους πόλωση που δημιουργούν αυτού του είδους οι οπαδικές τάσεις, τις οποίες μερικές φορές όχι μόνο, για τις οποίες όχι μόνο διαφορεί η πολιτεία, αλλά καμιά φορά και οι αρμόδιοι φορείς, αλλά καμιά φορά τις υποστηρίζουν κιόλας. Για άλλου είδους συμφέροντα. Κάπως πιθανόν δηλαδή και σε κάποια, από κάποια σκοπιά να συμφέρει να υπάρχουν αυτού του είδους υπολώσεις. Θα μείνω σε αυτό, να ξέρετε. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Σε αυτό, ναι. Η τέχνη κάνει ακριβώς τον ανάποδο. Γι' αυτό και η τέχνη είναι ο πρώτος εχθρός όλων αυτών των πολιτικών και πολιταρχικών καθεστώτων. Όταν έχουμε σε μια χώρα, οπουδήποτε και αν δείτε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πολιταρχικό καθεστώς, οι πρώτοι που γίνουν στους οποίους, πώς το λένε, επιτίθενται, είναι οι καλλιτέχνες. Ακριβώς γιατί η τέχνη είναι αυτή η οποία δουλεύει ακριβώς ανάποδα.
Δουλεύει συλλογικά, δουλεύει χτίζοντας κοινότητες, δουλεύει για την κατανόηση της διαφορετικότητας. Οπότε είναι το αντίθετο της πόλωσης με κάποιον τρόπο. Τουλάχιστον στις καλές περιπτώσεις, αλλά νομίζω σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Ανέκαθεν, γι' αυτό δούλευε η τέχνη. Ο Κορνήλος Καστοριάδης, που έχει αναλύσει πολύ την αρχαία δημοκρατία, που τη θεωρεί ιδανικό μοντέλο φυσικά, έλεγε ότι το θέατρο στην αρχαία δημοκρατία δεν ήταν είδος διασκέδασης, ήταν δημοκρατικός θεσμός. Στο θέατρο πήγαινε ο κόσμος μετά από την εκκλησία του Δήμου, που ήταν το κοινοβούλιο, που πέραν αποφάσεις, γιατί λειτουργούσε ως το κριτήριο ελέγχου. Αν η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς το οποίο μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί η δύναμη είναι στα χέρια του λαού, τότε είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Όταν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, τι όριο βάζεις εσύ στον εαυτό σου? Και το θέατρο είναι αυτό που πάντα έβαζε το όριο. Γι' αυτό λέει ο Καστοριάδης και στην αρχαία τραγωδία: ποτέ ο ξένος, ποτέ ο διαφορετικός δεν παρουσιάζεται υβριστικά. Ίσα-ίσα παρουσιάζεται το μοντέλο. Αν δούμε τις Τροάδες, πάντα η κριτική ήταν εναντίον των Ελλήνων. Γιατί οι ίδιοι Έλληνες λέγανε: κοιτάξτε τι κάνατε. Αυτοί είστε. Είπατε όμως νωρίτερα. Αυτό η τέχνη. Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Είπατε όμως νωρίτερα και θα μείνω σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό νομίζω από την κουβέντα. Ότι υποθάλπτει ενδεχομένως και η ίδια η πολιτεία τέτοιου είδους οπαδισμούς. Θέλετε να το σχολιάσετε λίγο παραπάνω, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Τώρα, η ίδια η πολιτεία ίσως θα έπρεπε να κατανομάσουμε συγκεκριμένους φορείς ποια είναι η ίδια η πολιτεία. Αλλά σίγουρα φαντάζομαι ότι αρμόδιοι φορείς που σχετίζονται με ομαδικά και με αθλητισμό, επειδή μέσα υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία είναι και οικονομικά, είναι διαφόρμενα εδώ συμφέροντα, πιθανότατα να συμφέρει να υπάρχει ένας είδους πόλωση, δηλαδή να φανατίζονται οπαδοί με τη μία ομάδα ή με την άλλη ομάδα, ή να δημιουργούν, γιατί αυτό προβάλλει πιθανόν. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα συμφέροντα από πίσω, γιατί και ο αθλητισμός έχει γίνει ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας. Αν δούμε τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα τι συμβαίνει, φαντάζομαι ότι σε έναν βαθμό πιθανόν και να συμφέρει να υπάρχουν αυτού του είδους συντάσεις. Γιατί διατηρούν ένας είδους οπαδισμό που έχει και άλλο είδους ωφέλη. Και βέβαια τα αποτελέσματα τα είδαμε με την απρόκλητη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Ας φύγω από αυτό το κομμάτι και θα ήθελα να μας δώσετε και λίγες περισσότερες πληροφορίες για όλο αυτό το κάλεσμα. Μιλάμε για το τμήμα θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ένα κομμάτι αυτού του καλέσματος αφορά στους ανθρώπους εδώ της πόλης και πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης ή τέλος πάντων ιδανικά πώς θα μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε αν θέλετε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι υπάρχει από μία σκηνοθέτη της ομάδας σας. Ακριβώς. Και αυτό το κομμάτι που συζητήσαμε νωρίτερα. Θα μας πείτε δύο λόγια. Ακριβώς. Η μία ομάδα θα ασχοληθεί με την οπαδική βία. Και μήπως τώρα δεν το έχω προγραμματίσει αυτό, αλλά ίσως είναι καλή ευκαιρία. Για αυτήν την ομάδα θέλουμε πολύ και να δουλέψουμε, αλλά και να μιλήσουμε. Δηλαδή πιθανόν να μην πάρουν μέρος στην δράση, αλλά να μιλήσουμε, να κάνουμε συνεντεύξεις με οπαδούς των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Εάν μέσα από το σταθμό σας μας ακούνε οπαδοί διαφορετικών ομάδων, είναι όρος αυτός, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οπαδοί από διαφορετικές ομάδες, προφανώς που είναι κατά της βίας, δεν το συζητώ αυτό. Δηλαδή ξέρουν να υποστηρίζουν μια ομάδα σε λογικά πλαίσια και πάντα με την άμυλα που ο αθλητισμός επιβάλλει, πολύ θα χαιρόμαστε να έχουν την επαφή μαζί μας. Τώρα αυτό το λέω λίγο σαν παρένθεση. Ναι, είναι ανοιχτή πρόσκληση όμως, είναι εξαιρετικό. Φυσικά από το Λίμπερο θα γίνει αυτό, βέβαια. Να αγαπούν την ομάδα τους και να μην μισούν τον απέναντι. Αυτό είναι δηλαδή η ουσία. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς θέλουμε στην παράσταση αυτή τη συγκεκριμένη να παίξουν και οπαδοί, να μιλήσουν και οπαδοί. Η μόνη εγώ που έχω βάλει τη ρήτρα στην σκηνοθέτηση που θα ασχοληθεί είναι ότι εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να είναι οπαδοί από όλες τις ομάδες. Και όχι από μία ή όχι από δύο. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, ανοιχτό κάλεσμα από την κυρία Θεοδωρίδου μέσα από το Λίμπερο 107,4 για όλους όσοι μας ακούνε και είναι πολλοί, πιστέψτε με, και θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Χαίρομαι πολύ. Όποιος θέλει, δεν ξέρω, να τηλεφωνήσει σε εσάς, να του δώσει το mail μου, να του δώσει το mail στον αέρα, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, είναι να τηλεφωνήσουν εδώ στο σταθμό και να προωθήσουμε τα ονόματα. Ωραία. Θα το αναλάβω προσωπικά. Ωραία. Σε εσάς. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια τώρα για τη δράση. Να πούμε λίγο με ποια ομάδα σχετίζονται, για να ξέρουμε λίγο τη λίστα, για να σιγουρέψουμε ότι υπάρχει πολυφωνία. Η δράση λοιπόν είναι 9 σκηνοθέτες της ομάδας θεάτρου. Θα κάνουν 9 διαφορετικές 20-30 λεπτές παρεμβάσεις με κατοίκους της πόλης. Δηλαδή σε αυτές τις παρεμβάσεις, ας πούμε, μικρές παραστάσεις,
σύντομες παραστάσεις, οι οποίες θα γίνονται είτε σε δημόσιο χώρο, είτε σε κάποιους χώρους κλειστούς του τμήματος θεάτρου, σε κάποιο θέατρο δηλαδή ή στούτιο που έχουμε εκεί πέρα. Πιθανόν αρκετές να γίνουν σε δημόσιο χώρο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το αποφασίσει κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα λοιπόν με αυτές τις 9 έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ζήτημα στην πόλη. Η μία από τις 9, όπως είπαμε, θα ασχοληθεί με την οπαδική βία και με τη βία γενικότερα και τον φασισμό που εμπλέκεται σε αυτού του είδους τη βία, τον ρατσισμό. Οι άλλες ομάδες ασχοληθούν με άλλα ζητήματα. Με το γυναικείο ζήτημα, με τα στερεότυπα της πόλης, με το ζήτημα της πλατείας ελευθερίας. Κάθε μία έχει επιλέξει πάντα σε συνεργασία, γιατί είναι συμμετοχικό το project, οπότε μόνο κάτοικοι της πόλης συμμετέχουν. Ήταν πολύ μεγάλη η ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και κάθε ομάδα πια χωρίστηκε με βάση το ενδιαφέρον των κατοίκων. Και έχουμε αυτές τις 9 ομάδες που θα ξεκινήσουν να δουλεύουν μετά το Πάσχα, από τις 2 Μαΐου, και μέσα Ιουνίου θα παρουσιάσουν αυτές τις μικρές παραστάσεις. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, ας επαναλάβουμε αυτό το κάλεσμα. Όσοι από τους φιλάθλους, παύλα οπαδούς, θέλετε, μας ακούνε αυτή τη στιγμή και θέλουν να συμμετέχουν, και φυσικά βασική προϋπόθεση, εναντιώνονται σε κάθε είδους βία, είτε πρόκειται για γήπεδο ποδοσφαίρου, είτε μπάσκετ, είτε για οτιδήποτε άλλο, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Λίμπερο 107,4 και μέσα από το Λίμπερο να έρθουν σε επαφή μαζί σας, κυρία Θεοδωρίδου. Και ας ξαναπούμε, για να μην πανικοποιηθεί ο κόσμος, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να παίξουν, γιατί μπορεί κάποιος να μην θέλει σκηνικά. Θέλω να πω, είναι και ένα άλλο επίπεδο το να παίξεις και όλα, δηλαδή να μιλήσεις δημόσια, αυτό εννοείς στην περίπτωση. Αλλά μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται άνετα με αυτό. Πάλι θα μας βοηθούσε πολύ να συναντηθούμε, να κάνουμε μια συζήτηση, μια συνέντευξη, θα μας δώσει υλικό δηλαδή για την έρευνα που κάνουμε. Αυτό. Εγώ θα τους προτρέψω να παίξουν κιόλας, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Και εγώ, αλλά δεν ξέρω ότι κάποιος κόσμος, εντάξει, είναι. Κυρία Θεοδωρίδου, για να το χειμώρισουμε και λίγο, όχι μόνο να ψάχνω να γίνουν κομπάρι στις ταινίες του Χόλιγου που γύριζε σε Θεσσαλονίκη, να ασχοληθούν λίγο και με το κομμάτι του θεάτρου. Με τις δικές μας τις ταινίες εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεστε σήμερα έστω από τις Βρυξέλλες εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στο Λίμπερο και στο Pressing. Και αν δεν τα ξαναπούμε, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Με χαρά θα φιλοξενήσουμε και το αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, κυρία Θεοδωρίδου, όταν πραγματοποιηθούν. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ και περιμένω τους ακροατές να επικοινωνήσουν. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά, κυρία Θεοδωρίδου. Γεια σας. Λοιπόν.